Καλησπέρα. Ακριβώ χθε είχαμε καταιγίδε και χαλάζει στην Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή συγκεκριμένα ο Ρεοκάστρου. Οι δρόμοι πραγματικά μετατράπηκαν σε πλημμύρε, μετατράπηκαν σε ποτάμια. Οι αποτέλεσμα αυτοκίνητα να βυθίζονται κυριολεκτικά μέσα στα νερά. Να απαιτείται αρκετή προσοχή στη διέλευση των πεζών. Κάποιοι οδηγοί ανέβηκαν ακόμα και στι οροφέ των αυτοκινήτων για να σωθούν. Στην περιφερειακή τώρα τη Θεσσαλονίκη, στο ύψο του εβόρου, ένα οδηγό Γιοταχή κόλλησε μέσα στο αυτοκίνητό του. Χρειάστηκε ε, να έρθει η πυροσβεστική στο σημείο. Συγκεκριμένα δύο οχήματα με έξι πυροσβέστε για να τον απεγκλωβίσουν. Ε, Όπω θα δούμε και στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το One Channel στην περιοχή τη Ευκαρπία, δύο άτομα και ένα κύλο εγκλωβίστηκαν σε μόνο κατοικία. Ε, λόγω τη πλημμύρα κατέρευσε ένα στίχο. Έτσι οι πυροσβέστε έφτασαν στο σημείο για να του απεγκλωβίσουν. Τώρα σε άλλο μέρο, στην Γέφυρα τη Σταυρούπολη, πάλι στη Θεσσαλονίκη, τα ορμητικά νερά ενό ρέματο που υπερχείλησε, πλημμύρισαν τουλάχιστον τέσσερι κατοικίε στην οδό Κάρα Ισκάκη. Οι κάτοικοι των σπιτιών ανέβηκαν στι ταράτσε για να σωθούν, και εκεί μετέβη η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής απεγκλώβησε τα δύο άτομα από την ταράτσα. Συνολικά να πούμε ότι η πυροσβεστική χθε δέχθηκε πάνω από 150 κλήσεις, προχώρησε στη διάσωση 9 συνολικά ατόμων σε τρεις περιπτώσεις και 17 αντλήσεις υδάτων μέχρι στιγμής.